Ευχαριστούμε λοιπόν με την επιστολή που απέστειλε ο ίδιο στον πρόεδρο τη Δημοκρατία το μεσημέρι. Με την οποία υποβάλλει ουσιαστικά την παρέντησή του. Τώρα, σύμφωνα με προφορία του ΣΥΓΜΑ, ο Μαριό Ιερονιμίδη στην ανακοίνωση του αναφέρει κατά λέξη: Έχω ήσυχη τη συνείδησή μου με όσα έχω κάνει. Αν έχει κάτι με το οποίο δεν έχω ήσυχη τη συνείδησή μου, είναι γιατί έγινα η αιτία να γίνετε εσεί αδικο στόχο επιθέσεων για ακόμη μια φορά. Λυπούμε λοιπόν, πραγματικά και απολογούμε. Για σκοπού διοντολογία και εφηξία είμαι στη διάθεσή σα να αποχωρήσω από το διπλωματικό γραφείο και να επιστρέψω στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτή λοιπόν ήταν κατά λέξη ανακοίνωσή του, Πέτρα. Είναι μια ανακοίνωση όμω, Αλέξη, στην οποία καλύπτεται πλήρω ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Αφού ο διευθυντή του διπλωματικού του γραφείου αναλαμβάνει πλήρω την ευθύνη και αναφέρει εμέσω πλήν σαφώ ότι δεν ενημέρωσε εκ των προτέρων τον πρόεδρο τη Δημοκρατία για τι λεπτομέρειε γύρω από την κινέζικη επένδυση. Το ρόλο του ιδίου, αν θέλει, και τη γυναίκα του. Στην ανακοίνωση δεν απαντά επί τη ουσία στο, στο συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή τι ακριβώ έγινε, ούτε απαντά στον αβεροφνιοφύ του, ο οποίο, ε, όπω και θα δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί Πέτρα, εξαπέλυσε έντονη επίθεση κατά του ιδίου και τη γυναίκα του, κατηγορώντα του για βαθιά διαπλοκή στην υπόθεση τη κινέζικη επένδυση. Να θυμίσουμε ότι η σύζυγο του κ. Ιερονιμίδη ήταν διευθύντρια τη κινέζικη εταιρεία που εκδήλωσε το 2010 ενδιαφέρον για το έργο και παρετήθηκε από τη θέση τη αυτή το Μάρτιο του 2011. Σημαντική είναι και η κατηγορία δεροφνεοφύτου για ανακοινώσει που εκδίδουν κτίρια. Καθώ φωτογραφίζει με αυτόν τον τρόπο την ανακοίνωση του Υπουργείου Συγκοινωνιών ότι όλα έγιναν ομότυπα, η οποία δεν είναι υπογραμμένη ούτε από τον Υπουργό ούτε από τον Γενικό Διευθυντή. Μάλιστα, τον θα τον έχουμε...